Φορά τι καιρικέ συνθήκε. Να πούμε για τη σημερινή μέρα για ότι ο Για σημερινή καιρός... ημέρα, Εγώ ερχόμουν εδώ θα γεμάτη θα... χαρά να μου πει θα... με τι καιρό θα πάμε στι επόμενε κάλπε. Ε, όχι, θα εντάξει. Είμαστε... Δεν, θα, δεν θα το πάμε τόσο μακριά. <laughs> ακόμα, <laughs> ακόμα, δεν έχουμε αποφασίσει την ημερομηνία που θα γίνουν οι κάλπε. Είναι 25 τελικά, 25 Ιουνίου. Βάλλον, ή θα, πάμε, ναι, 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 ναι. ή θα πάμε μέσα στον Ιούλιο. Απάντα. Τα πάμε, δεν τα πάμε. 25 Ιουνίου. <σχεύγε> Αν είναι 25 Ιουνίου, τότε λοιπόν αυτό το δούμε. Καλό <σχεύγε> καιρό θα είναι. Κατά πάσα πιθανότητα είτε Ιούνιο είτε Ιούλιο, <σχεύγε> αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε στατιστικά είναι ότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε κάτι ακριβό. Αλλά βέβαια. 33-35 φέτος... <σχεύγε> είναι πολύ. 33-35. <σχεύγε> ε, θα είμαστε και πάνω από του 30 βαθμού. Ah, ε, μιλάμε αλή. για τέλη Ιουνίου, ήδη ε, προσεγγίζουμε 28 και 30 βαθμού σε κάποιε περιοχέ όταν έχουμε και την έντονη επίδραση τη ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά βέβαια αυτά θα τα δούμε μέρα με την ημέρα γιατί όπω <σταλά> είπαμε. Δεν λέει ο Μάνο για υψηλέ θερμοκρασίε, δεν τον ναι, Ξεκινάμε με 18 και 20 βαθμού τώρα νωρί το πρωί, α στην Αντική. Αλλά βέβαια φέτο είπαμε ότι ο χειμώνα έχει πάει λίγο πίσω και έχουμε έτσι αυτόν τον άστατο καιρό που δημιουργεί και τι συνευχέ και τι βροχέ. Πόσο Αν... θα κρατήσει. Να αφήσουμε λίγο λοιπόν, λίγο λοιπόν, την κάρτα να κυλήσει για να δούμε πώ ε, κινήθηκε η χθεσινή ημέρα θα παρατηρήσουμε ότι παρά ότι είχαμε γενικά καλέ θερμοκρασίε, βλέπετε προ την περιοχή τη Τράκης κοντά στου 25 βαθμού, 23 με 24 βαθμούς Κελσίου προ την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, δεν απουσίαζαν βέβαια και οι βροχέ κατά τη διάρκεια των απογευματινών ώρων, οι οποίες... Ήταν περισσότερε, κυρίω εδώ προ την περιοχή τη Πελοποννήσου, τη δυτική και νότια Πελοπονίσου, μεγαλύτερο εδώ όγκο του νερού. Προσεγγίσαμε του 15 με 25 περίπου τόνου αναστρέμα. Και βλέπετε βέβαια ότι όσο πιο ανατολικά πηγαίνουμε προ το νοτιοανατολικό Αιγείο, αρχίζει και καθαρίζει ο χάρτη μα, με τι θερμοκρασίε βέβαια να επιμένουν κοντά στου 22 με 24 βαθμού Κελσίου. Αυτό θα είναι το καιρικό μοτίβο που θα μα απασχολήσει και τι επόμενε ημέρε. Mm -hmm. Μπόρε δηλαδή και τοπικέ καταιγίδε στι απογευματινέ ώρε και γενικά υψηλέ θερμοκρασίε προ την Πέμπτη και την Παρασκευή. Όχι, όχι, Και του 27 βαθμού Κελσίου βεβαίω. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι, με την αστάθεια να επιμένει και τη θερμοκρασία, βέβαια, να παρουσιάζει έτσι μια μικρή άνοδο, ιδιαίτερα προ τα πιο νότια τμήματα. Αναμένεται να κυλήσει η σημερινή ημέρα. Βλέπουμε και στον χάρτη μα, σήμερα λοιπόν Τρίτη. Θα έχουμε βροχέ και πρόσκαιρε τοπικέ καταιγίδε προ τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, δηλαδή προ το ανατολικό-νότιο-ανατολικό Αιγείο και προ την περιοχή τη Κρήτη μα, στον αντίποδα, στον υπηρετικό κορμό τη χώρα μα. Η μέρα θα ξεκινήσει με ήπιε καιρικέ συνθήκε και λίγε συννευχέ. Προ το απόγευμα, όμω, θα συναντήσουμε και στα υπηρετικά μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Στονίζουμε για άλλη μια φορά ότι τα φαινόμενα αυτά σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσει ακόμη και από έντονου κεραυνού. Ενώ κατά τη διάρκεια εκδήλωση τη αστάθεια, οι άνεμοι είναι δυνατόν να αλλάζουν απότομα διευθύνσει και να ενισχύονται. Και μια βέβαια και μιλάμε για του ανέμου, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι στο Αιγαίο θα επικρατήσει ο βορειά, ιδιαίτερα προ τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματά του, με τι εντάσει του στα πέντε τοπικά ακόμη και έξι μποφόρ. Μέσα στο Ιούνιο οι άνεμοι θα πλύνουν από διάφορε διευθύνσει με ασθενεί και τοπικά μέτριε εντάσει ο Ιδράργυρος θα προσεγγίσει για άλλο ένα 24ωρο σε αρκετέ περιοχέ του 23 με 26 βαθμού Κελσίου. Πάμε να δούμε και για τον ομό Αττική. Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη, ξεκινάμε με λίγε συνευχέ. Προ το απόγευμα οι συνευχέ θα αυξηθούν, οπότε και δεν αποκλείεται να συναντήσουμε μπόρε ιδιαίτερα στα πιο βόρεια τμήματα του νομού, δηλαδή σε περιοχέ που βρίσκονται κοντά στον Κυθερόνα, την Πάρνηθα αλλά και την Πεντέλη. Για να μην θα πνούν από βόρειε-βορειοανατολικέ διευθύνσει, με τι εντάσει του στα 4 με 5 και προ το νότιο ευωϊκό, ακόμη και 6 μποφόρ. και θα δούμε βέβαια τη θερμοκρασία να προσεγγίζει του 24 με 26 βαθμού Κελσίου στο εσωτερικό τη πόλη. Να κινηθούμε και λίγο πιο βόρεια γιατί η Θεσσαλονίκη μα, και εδώ η μέρα με λίγε συνευχέ. Προ το απόγευμα οι συνευχέ θα αυξηθούν, οπότε και θα συναντήσουμε και εδώ μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε. Οι άνεμοι στι γύρω θαλάσσιε παραθαλάσσιε περιοχέ δεν θα προβληματίζουν, θα πνέουν από διάφορε διευθύνσει με ασθενεί και τοπικά μέτριε εντάσει. Παρ' όλα αυτά, όταν εκδηλώνονται οι καταιγίδε, όπω είπαμε βέβαια και στην αρχή του δελτίου μα, είναι δυνατόν οι άνεμοι να ενισχύονται απότομα. Άρα λοιπόν αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μα με τον υδράργυρο να βρίσκεται κοντά στου 24 με 25 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι στο εσωτερικό τη πόλη. Και να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Έχουμε βάλει λοιπόν τον χάρτη των αερίων μαζών. Θα παρατηρήσουμε σιγά σιγά και καθώ θα εστιάσουμε προ τη χώρα μα, ανεβαίνει μια αρκετά θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Ο μεγαλύτερος όγκος όμως αυτής της θερμής έτσι, αέριας μάζας, η μεγαλύτερη ένταση αυτής της θερμής εισβολής θα εκτονωθεί προς τα πιο έτσι νότια θαλάσσια τμήματα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η θερμοκρασία ναι μεν θα παρουσιάσει άνοδο τις επόμενες ημέρες, παρόλα αυτά όμως η αστάθεια θα δηλώσουν και πάλι το παρόν κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών. Άρα λοιπόν μέχρι και την Κυριακή η μέρα μπορεί να ξεκινά με καλέ καιρικέ το απόγευμα θα έχουμε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε, κυρίω στα υπηρετικά. Και η θερμοκρασία μέρα με την ημέρα θα αρχίσει να ανεβαίνει. Και όπω έχουμε σημειώσει στον χάρτη μα, από την Πέμπτη και στη συνέχεια θα βλέπουμε θερμοκρασίε κοντά στου 28 με 30 βαθμού Κελσίου για τα πιο ανατολικά και νότια τμήματα. Επομένω, η αστάθεια επιμένει, ανεβαίνει όμω ταυτόχρονα και η θερμοκρασία.